Αν και το φαινόμενο του αλκοολισμού μελετήθηκε για πρώτη φορά το 1792, ακόμα και σήμερα παρατηρούνται μεθοδολογικές δυσκολίες στο να προσδιοριστεί η αφετηρία από την οποία μεταβαίνει κανείς προς την εξάρτηση. Οι δυσκολίες συνδέονται με το ότι ενώ το αλκοόλ αποτελεί μία ψυχότροπο εξαρτησιογόνο ουσία, η χρήση του είναι κοινωνικά αποδεκτή. Η απάντηση στο γιατί απαιτεί μια διεπιστημονική πολυπαραγοντική προσέγγιση, δηλαδή την υπέρβαση των περιορισμών που αντικειμενικά υπάρχουν σε κάθε επιστημονικό πεδίο που μελετά το φαινόμενο και την εκ νέου σύνθεσή τους. Κυρίως όμως, οι δυσκολίες αφορούν το γεγονός ότι το αλκοόλ αποτελεί ένα νόμιμο εμπόρευμα. Τα κυρίαρχα πρότυπα που συνοδεύουν τη χρήση του και η εξάρτηση από αυτό αποτελούν εργαλεία κοινωνικού ελέγχου και καταστολής. Ταυτόχρονα όμως, η εξάρτηση αδρανοποιεί και καταστρέφει την κύρια παραγωγική δύναμη, την εργατική. Επομένως, η όποια προσπάθεια μελέτης και αντιμετώπισης του φαινομένου από την πλευρά της αστικής επιστήμης και πολιτικής, καλείται να συμβιβάζει χωρίς να προσκρούει στον τελικό στόχο διασφάλισης της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Η πλειοψηφία των αστικών προσεγγίσεων προσπαθούν με έναν μονοδιάστατο τρόπο να εξηγήσουν το φαινόμενο. Υπάρχει πλήθος ενοιολογικών προσδιορισμών, όπως για παράδειγμα τυπική ή προβληματική χρήση, κατάχρηση, βαριά κατανάλωση και πολλά ακόμα, οι οποίοι ανάγουν σε κύρια την ποσοτική πλευρά, υποτιμώντας την ποιοτική, τη σχέση δηλαδή που εγκαθιδρύει το άτομο με την ουσία. Η εξάρτηση στα διαγνωστικά εγχειρίδια DSM και ICD ορίζονται και πάλι ως διαταραχή χρήσης ή ρύθμισης της χρήσης αλκοόλ, εισάγοντας και κάποιους ποιοτικούς προσδιοριστές, μένοντας όμως σε μια απλή περιγραφή συμπεριφορών, συνεπειών ή ενορμήσεων που αδυνατεί να δώσει το συνεχές, το πώς και το γιατί βρέθηκε κάποιος εκεί. Άλλοτε στη μεθοδολογία των περισσότερων ερευνών γύρω από το αλκοόλ παρατηρούμε μια εκλεκτικίστικη προσέγγιση που συνδυάζει στατικά ή γραμμικά διαφορούς παράγοντες, κυρίως ψυχολογικούς, πολιτιστικούς, βιολογικούς, οδηγώντας πότε στην υποτίμηση και πότε στη μεγένθηση του ρόλου που καλείται να παίξει η κατανάλωση αλκοόλ. Τελικά, η ερμηνεία του φαινομένου καταλήγει να γίνεται με όρους ιατρικού προβλήματος, ατομικής ή κοινωνικής ψυχοπαθολογίας, έως και έως ζήτημα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η διαλεκτική ληστική ιστορική προσέγγιση αναδεικνύει την ανάπτυξη προβληματικής σχέσης και τελικά εξάρτησης από το αλκοόλ σε πολυπαραγοντικό κοινωνικό φαινόμενο που καθορίζεται από ιστορικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς, βιολογικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς παράγοντες, οι οποίοι αλληλοσυνδέονται και αλληλοεξαρτώνται, ενώ τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της κατανάλωσης αλκοόλ εξαρτώνται από το είδος των σχέσεων παραγωγής, το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων κάθε φορά, τις ιδιαίτερες πολιτισμικές, θρησκευτικές, γεωγραφικές και άλλες ιδιαιτερότητες. Το αλκοόλ είναι μία από τις πρώτες ουσίες που συνόδευσαν την εξέλιξη του πολιτισμού ήδη από το 10.000 π.Χ. Στην αρχαιότητα χρησιμοποιείται καθημερινά ως γιατρικό, ως υγρό ψωμί, ως ρόφημα για το σβήσιμο της δίψας με αντιμικροβιακή δράση, ακόμα και ως συνάλλαγμα. Συνθήκες που σε πολλές χώρες παραμένουν μέχρι και το μεσαίωνα, με τη μέθη να είναι όμως κατακριτέα έως και απαγορευμένη με θάνατο, εκτός από πολύ συγκεκριμένα αυστηρά πλαίσια όπως οι τελετουργίες. Αποτελούσε δηλαδή ως επί των πλείστων ένα αντικείμενο που συνόδευε την κοινωνική συνδιαλλαγή, ήταν μέρος των κοινωνικών σχέσεων. Έως αυτή την ιστορική περίοδο η χρήση του αλκοόλ υπόκειτο κατεξοχήν σε άτυπους μεν, αλλά υπαρκτούς κοινωνικούς ελέγχους, ενώ η παραβίαση των κοινωνικά επιτρεπτών ορίων είχε περισσότερο το χαρακτήρα μιας περιστασιακής μέθης και όχι μιας οργανωμένης εξαρτητικής συμπεριφοράς. Η ανάπτυξη των εμπορευματικών σχέσεων παραγωγής όμως αλλάζει τον τρόπο παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης αλκοόλ. Το αλκοόλ μετατρέπεται σε εργαλείο συσσόρευσης κερδών, άσκησης κοινωνικού ελέγχου, ενώ η χρήση του διαφοροποιείται ανάλογα με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες διαβίωσης, βάσει των οποίων εδραιώνεται σταδιακά σε πράξη φυγής και παρέτησης. Για παράδειγμα, οι άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στις αγροτικές περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης του 16ου-17ου αιώνα, η πείνα και η φτώχεια δηλαδή, αποφορτίζονταν μέσω του ενοπνεύματος με επακόλουθο πολλές φορές την κατάχρηση.
Η ταξική διάσταση του φαινομένου διαφαίνεται καθαρά στους εξαρτημένους των παραγκουπόλεων του Λονδίνου στις αρχές του 1700, την περίοδο της πρωταρχικής εισόρευσης του κεφαλαίου, όπου συναντάμε και την πρώτη ιστορικά νομοθετική παρέμβαση περιορισμού των συνοπιών που επιφέρει η εξάρτηση από το αλκοόλ, το Gin Act. Σε αντίθεση με τη χρήση αλκοόλ εντός ενός κοινωνικού πλαισίου, η οποία δεν διαρριγνύει τον κοινωνικό ιστό, ο αλκοολισμός αποτελεί ένα φαινόμενο σύμφυτο με τον καπιταλισμό που απομακρύνει τον άνθρωπο από την κοινωνική του φύση, τον αποξενώνει. Η ύπαρξη καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής όμως δεν σημαίνει ότι κάθε κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται απαραίτητα με έναν τρόπο ζωής απότοκο της αλωτρίωσης που γεννά η καπιταλιστική εκμετάλλευση. Μια τέτοια προσέγγιση θα αποθέωνε την κοινωνικο-οικονομική διάσταση του φαινομένου, ορίζοντάς την ως παντοδύναμη, υποτιμώντας τον ενεργητικό ρόλο του υποκειμένου, της προσωπικότητας, η οποία δεν αποτελεί πιστό αποτύπωμα της κοινωνίας, αλλά ενεργητικό αντίγραφο με προοπτικές αλλαγής της προσωπικής της ιστορίας. Όπως σε όλες τις εξαρτητικές συμπεριφορές, έτσι και με το αλκοόλ, το κύριο στοιχείο για να οδηγηθεί κανείς στην εξάρτηση δεν είναι η ίδια η ουσία, η οποία ασφαλώς μπορεί να διευκολύνει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, αλλά η κοινωνική διαδρομή μέσω της οποίας η προσωπικότητα συναντήθηκε μαζί της. Και τα κίνητρα επαφής με την κάθε ουσία καθορίζονται από τις προσλαμβάνουσες του ατόμου. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ μέσα στις χιλιετίες καθημερινής χρήσης του δεν συνδέονται αναγκαστικά με προσδοκίες γύρω από την ψυχότροπο δράση. Άλλωστε, η ίδια η φαρμακοκινητική της εθυλικής αλκοόλης υπαγορεύει ότι η αλλίωση βασικών λειτουργιών του εγκεφάλου μέσω των οποίων διαμορφώνεται η ανθρώπινη συνείδηση, η μέθη, δεν είναι δεδομένες με κάθε χρήση ή ανεξαρτήτως ποσότητας κατανάλωσης, καθώς η ουσία απομακρύνεται με σταθερό ρυθμό ανά ώρα σε χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης, με αποτέλεσμα να είναι εφικτός ο έλεγχος από το άτομο που την καταναλώνει. Η κατανάλωση αλκοόλ έχει συνδεθεί ιστορικά και πολιτισμικά ανά τον κόσμο με μια σειρά κοινωνικές δραστηριότητες που προσδίδουν συγκεκριμένα κάθε φορά χαρακτηριστικά στη χρήση του, καθορίζοντας παράλληλα άτυπα ακόμα και την ποσότητα χρήσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαντάται η κοινωνική χρήση του αλκοόλ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ιστορικά διαμορφωμένης κοινωνικής σχέσης. Σε καμία όμως από αυτές τις περιπτώσεις το αλκοόλ δεν κυριαρχεί επί της κοινωνικής δραστηριότητας, αλλά δύναται να τη συνοδεύει. Συνεπώς, κοινωνική χρήση αλκοόλ δεν σημαίνει ότι η ουσία αποτελεί υποχρεωτικό, απαραίτητο στοιχείο της κοινωνικοποίησης ή όρο για την όποια κοινωνική δράση. Η πόση όμως, ακόμα και μέσα σε ένα διαμορφωμένο κοινωνικά πλαίσιο, μπορεί να πραγματοποιείται και για μια σειρά άλλους μεταμφιεσμένους, θα λέγαμε, λόγους, που δυσδιάκριτα κάποιες φορές, λόγω της κοινωνικής αποδοχής, υποδηλώνουν την ανάπτυξη ή την ύπαρξη προβληματικής σχέσης με το αλκοόλ. Η προσωπικότητα που έχει οικοδομήσει ο χρήστης, το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο πραγματώνει αυτή την προσωπικότητα και το τι συμβαίνει τη στιγμή που έρχεται σε επαφή με την ουσία, εξηγούν με την ταυτόχρονη δράση τους τα αίτια ανάπτυξης προβληματικής σχέσης και εξάρτησης από το αλκοόλ. Όπως σε όλες τις εξαρτητικές συμπεριφορές, το άτομο μέσα από την ουσία υποκατάστατο επιδιώκει τη διαμεσολάβηση της ένταξής του στο πλαίσιο των κοινωνικών του σχέσεων. Προσπαθεί να αναζητήσει τρόπους φυγής από μια πραγματικότητα που του προκαλεί δυσφορία, να καλύψει τα κενά του, να αποκτήσει έναν ρόλο. Αναζητά την τεχνητή μεταβολή της συναισθηματικής του κατάστασης, μια αίσθηση ελευθερίας, και προσωρινά το αλκοόλ του δίνει αυτή την ψευδαίσθηση. Όταν τα παραπάνω αποτελούν κίνητρο της χρήσης, τότε αναπτύσσεται η προβληματική σχέση με το αλκοόλ. Εκεί η ουσία παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο μέσα στην κοινωνική συναναστροφή, αντί για τον δευτερεύοντα, όπως θα ίσχυε στην περίπτωση της κοινωνικής χρήσης. Σε αυτή την κατάσταση, η ποσότητα κατανάλωσης δεν αποτελεί το μόνο κριτήριο, καθώς η κύρια πλευρά είναι ο συμβολισμός και η λειτουργία που η ουσία επιτελεί για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί δηλαδή η προβληματική σχέση με το αλκοόλ να μην συνοδεύεται απαραίτητα από επεισόδια μεγάλης κατανάλωσης ή μέθης,
όμως να υπάρχει, κάνοντας ακόμα πιο σύνθετη την αναγνώριση και αντιμετώπιση του προβλήματος. Από την άλλη, το να οδηγηθεί κανείς στη μέθη δεν αποτελεί από μόνο του κριτήριο ύπαρξης προβληματικής σχέσης, καθώς μπορεί να οφείλεται σε πολλούς άλλους παράγοντες εκτός της επιδίωξης ψυχοτρόπου αποτελέσματος. Χρειάζεται να εξεταστούν παράλληλα τα κίνητρα επαφής με το αλκοόλ τη συγκεκριμένη στιγμή, το αν μια τέτοια συμπεριφορά παραμένει προσωπικά ανεπιθύμητη, το αν υπάρχει συστηματικότητα ή όχι. Αντίστοιχα, ούτε η καθημερινή ήπια χρήση αλκοόλ μπορεί από μόνη της να αποτελέσει και πάλι κριτήριο, αν δεν εξεταστούν οι προσδοκίες και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις γύρω από αυτή, το πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται. Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι η κοινωνική χρήση αλκοόλ συνιστά μια ποιότητα με διαφορετικά αίτια, ενώ το συνεχές ανάπτυξης προβληματικής σχέσης και τελικά εξάρτησης από αυτό, συνιστά μια διαφορετική ποιότητα με κύριο χαρακτηριστικό την υποκατάσταση αναγκών, αφού το καπιταλιστικό σύστημα είτε άμεσα είτε μέσω του δυναμικού των σχέσεων που διαμορφώνει, θέτει την κάλυψή τους σε αναστολή. Σας ευχαριστώ.